ενεργοποιηθούν, εσείς τα βλέπετε ήδη ενεργοποιημένα. Λοιπόν, ο πρώτος αλεξιπτοτιστής έχει ενεργοποιήσει το καπνογόνο που έχει επάνω του, καθιστώντας την πορεία πτώσης της ομάδας ευδιάκριτη. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, η ταχύτητα των αλεξιπτοτιστών προσεγγίζει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Κάθε αλεξιπτοτιστής φέρει εφεδρικό αλεξίπτωτο και μηχανισμό αυτόματου ανοίγματος για αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Βλέπετε τώρα τους αλεξιπτοτιστές. Εκτελούν ελιγμούς γρήγορους με σκοπό να χάσουν ύψος και να προσγειωθούν. Και κατά την κάθοδο υλοποιούν σχηματισμό που ονομάζεται κλίμακα. Το διάδρομο, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Διάσετε, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακολουθείτε. Βλέπετε τώρα, αναπτύσσουν τις σημαίες που φέρουν πάνω τους. Να η ελληνική σημαία. Πρώτη και καλύτερη. Να πούμε ότι η προσγείωση εκτελείται αντίθετα προσοχή, από την κατεύθυνση του ανέμου με σκοπό να κατέβουν πιο γρήγορα. Η ταχύτητα του αλεξίπτωτου, η οποία είναι περίπου 30 χιλιόμετρα τώρα που κατεβαίνει. Βλέπετε λοιπόν εδώ, ετοιμάζεται η πρώτη προσγείωση. Το κεφάλι ψηλά για να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσγείωση, να μην έχει θέμα. Εδώ. Τα παιδιά της σχολής αλεξιπτοτιστών. Εντυπωσιακά, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Το κάνω και φαίνεται εύκολα, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι. Εγώ δυσκολεύομαι να κατέβω το κρεβάτι μου.